Η επταήμερη εκεχηρία που είχαν ανακοινώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία στη Συρία έληξε σύμφωνα με το στρατό του καθεστώτος Άσαντ και ουδής γνωρίζει τι μέλ γενέστε. Στο Χαλέπι, εκπρόσωπος των ανταρτών εμφανίστηκε απεσιόδοξος για τα επόμενα βήματα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιδρομή στη Βόρεια Συρία, στον Ντέιρ αλ-Ζόρ, που είχε στόχο θέσεις του Ισλαμικού κράτους, όμως χτύπησε θέσεις του Συριακού στρατού, προκαλώντας δεκάδες θύματα. Αυτό αποδεικνύει τη σχέση των Αμερικανικών στρατευμάτων με το Ισλαμικό κράτος και το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ανέφεραν ότι επρόκειτο για λάθος είναι ένα ψέμα. Αυτό έγινε γιατί έπρεπε να σταματήσει η Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για Εκεχηρία. القصد منه التملص من تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي. Η αιματηρία αεροπορική επιχείρηση στον Ντέιρ αλ-Ζόρ έγινε την ώρα που ο Συριακός στρατός και οι τζιχαντιστές μάχονταν για τον έλεγχο της περιοχής. Δαμασκός και Μόσχα κάνουν λόγο για 62 νεκρούς Σύρους στρατιώτες και 100 τραυματίες.